Ο Όμιλος Βιοιατρική αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς την κατεύθυνση της καλύτερης ποιότητας ζωής και της ολιστικής προσέγγισης της υγείας, δημιουργώντας ένα νέο διατροφολογικό και εργομετρικό κέντρο, το Bioiatrική Plus. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου Ιωάννης Αρναούτης, εργοφυσιολόγος και διδάκτορ στο τμήμα διατροφής του Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, μας ενημερώνει για τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο και τους στόχους του. Αναλυτικότερα, κύριε Αρναούτη, το διατροφολογικό κέντρο σε ποιους απευθύνεται και με ποιο τρόπο τους βοηθά? Το νέο διατροφολογικό αυτό κέντρο ουσιαστικά απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό. Η ανάγκη για σωστή και υγιεινή διατροφή, ειδικά από αυτό τον καιρό και στο μέλλον, είναι σημαντικότερη από ποτέ. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος, προσπαθώντας να επενδύσει στο κομμάτι της ευζωίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην διατροφική αξιολόγηση, στο διατροφολογικό έλεγχο και στη συνέχεια στα εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα και επίσης στο κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Στο κέντρο μπορούν να έρθουν άτομα τα οποία θέλουν να διαχειριστούν το σωματικό τους βάρος, άτομα που έχουν θέματα κλινικά και θέλουν να έχουν κλινική διατροφική αντιμετώπιση, αθλητές με αθλητική διατροφή, καθώς και διατροφική συμβουλευτική για κρίσιμες περιόδους της ζωής μας, όπως είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης, του θυλασμού. Επίσης προσφέρουμε και online παρακολούθηση διατροφική δεδομένων και των συνθήκων αυτής της περίοδου. Ειδικότερα, όσον αφορά το εργομετρικό κέντρο, τι υπηρεσίες παρέχει? Το εργομετρικό κέντρο παρέχει έναν ολοκληρωμένο και πλήρη εργομετρικό έλεγχο αξιολόγησης δικτών φυσικής κατάστασης σε αθλητές και αθλουμένους. Μέσα από την εργομέτρηση, ο κάθε άνθρωπος δεν χρειάζεται να είναι αθλητής πολύ υψηλού επίπεδου που να κάνει σε πρωταθλητισμό επίπεδο, αλλά οποιοδήποτε ασκούμενος και σε γενικό πληθυσμό μπορεί να γνωρίσει το σώμα του, να μάθει τις ικανότητες και τις δυνατότητες του σώματός του σε επίπεδο καρδιαναπνευστικό, σε επίπεδο ευληγησίας, σε επίπεδο ισορροπίας, σε επίπεδο εκρηκτικότητας, αντανακλαστικών, μέσα από μια πλειάδα εργομετρικών αξιολογήσεων τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε στο χώρο μας, και να δούνε πώς μπορεί ο οργανισμός τους και το σώμα τους να ανταπεξέλθει σε συνθήκες άσκησης και στρες, όπως είναι η άσκηση, μια μορφή στρες. Ποιο ρόλο παίζει το κάθε μηχάνημα με το οποίο εξετάζεται τον αθλητή? Το κάθε μηχάνημα στοχεύει στη μέτρηση μιας συγκεκριμένης ικανότητας της φυσικής κατάστασης. Οπότε υπάρχει το εργοσπυρόμετρο, το οποίο μετράει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα του οργανισμού. Υπάρχει το μηχάνημα το οποίο μετράει την αναερόβια ικανότητα του οργανισμού. Υπάρχουν μηχανήματα που εκτιμούν την ευληγησία και την ισορροπία, τα αντανακλαστικά, το χρόνο αντίδρασης του ασκούμενου. Υπάρχει πελματογράφημα για την εκτίμηση της βάδισης και της ισορροπίας και των πιέσεων που ασκούν το σώμα στα άκρα κατά τη διάρκεια είτε της στάσης είτε της κίνησης. Και υπάρχει βέβαια και η ανάλυση σύστασης σώματος, η οποία είναι μέσα στα πλαίσια της εργομετρικής αξιολόγησης, όπου σου δείχνει για την σύσταση του σώματός σου τι ποσοστό λίπους έχεις και μυϊκής μάζας αντίστοιχα. Δηλαδή τους βοηθάτε να γίνουν καλύτεροι αθλητές? Εδώ είναι κάτι το οποίο θέλω να επισημάνω. Προφανώς ο λόγος της εργομετρικής αξιολόγησης είναι η κατανόηση και η μέτρηση των φυσικών ικανοτήτων συγκεκριμένων αθλουμένων και η εξέλιξη αυτών, η παρακολούθησή τους, αλλά αυτό προφανώς θα τους δώσει κάτι παραπάνω σε επίπεδο προπονητικό, ως προπονητικό εργαλείο για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Ωστόσο, η εργομετρική αξιολόγηση απευθύνεται και στο γενικό πληθυσμό, γιατί δίνει μια καλή εικόνα της κατάστασης του σώματος, της υγείας του σώματος, πώς λειτουργεί το σώμα και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει το σώμα σε περιόδους έντασης και στρες, όπως είναι η άσκηση. Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι η καλή φυσική κατάσταση και η καλή διατροφική κατάσταση έχουν συσχετιστεί με την πνευματική λειτουργία και με γενικότερα την αίσθηση της ευζωίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε είναι μια αξιολόγηση η οποία απευθύνεται και στους αθλητές και στους αθλούμενους, αλλά και στο γενικό πληθυσμό. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με καλή φυσική κατάσταση, που αξιολογεί τη φυσική κατάσταση στο εργομετρικό κέντρο, είναι και πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους. Οπότε έχει να κάνει και με τις εταιρείες και με το γενικό πληθυσμό.
ειδικότερα κάποιοι που πάσχουν από διαβήτη ή κάποιες άλλες παθήσεις, τι θα πρέπει να γνωρίζουν? Όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε, ο διαβήτης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος πληθυσμός. Ένα στους 10 περίπου και στη χώρα μας έχει διαβήτη και κάποιοι από αυτούς δεν γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη. Ο διαβήτης σαν νούμερο ένα αντιμετώπιση είναι η σωστή διατροφή και η καλή άσκηση. Οπότε ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις το κέντρο μας παρέχει νομίζω 100% την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Όπως επίσης και στα καρδιαγγειακά, που είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο πληθυσμού. Και εδώ χρειάζονται τα άτομα αυτά διατροφική παρακολούθηση, κλινική διατροφή η οποία τους παρέχεται και εργομετρική αξιολόγηση για να γνωρίζουν και μέχρι σε ποιο σημείο θα πρέπει να στρεσάρουν τον εαυτό τους και μέχρι ποια είναι τα όρια τους. Οπότε, δεδομένης της σημασίας που έχει η σωστή διατροφή και η τακτική φυσική δραστηριότητα στην αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων, νομίζω ότι εδώ υπάρχει το πλήρες πακέτο που μπορούν να αξιολογηθούν και να βοηθηθούν κατ' επέκταση στις παθήσεις που έχουν. Για να αναζητήσει κάποιος τη βοήθειά σας, θα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή μπορεί να έρθει προληπτικά? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλο το κομμάτι έχει στηθεί έτσι στα πλαίσια της προληπτικής αντιμετώπισης των διαφόρων καταστάσεων. Γιατί η σωστή διατροφή και η καλή φυσική κατάσταση δρούνε προστατευτικά στο να εμφανιστεί κάποιο είδους πάθηση. Προφανώς παρέχονται και υπηρεσίες κλινικής διατροφής, δηλαδή σε άτομα τα οποία έχουν ήδη εγκατεστημένα κάποια νοσήματα ή κάποιες παθήσεις όπου μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διατροφική παρακολούθηση, αλλά ο εργομετρικός έλεγχος και ο διατροφικός έλεγχος δρούν κατά κύριο λόγο για μένα προληπτικά, προστατευτικά για το μέλλον. Έχετε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες? Υπάρχει συνεργασία του ομίλου γενικότερα με τις ασφαλιστικές, έτσι και το συγκεκριμένο κέντρο εργομετρικό και διατροφολογικό έχει συνεργασία και αυτό με τη σειρά τους με τις διάφορες ασφαλιστικές μέσω προσφορών και ειδικών τιμών οι οποίες γίνονται στις συγκεκριμένες εταιρείες. Ο κάθε ένας μπορεί να έρθει και να επωφεληθεί των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ποια είναι τα μέλη της επιστημονικής σας ομάδας? Επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου είμαι εγώ. Στη συνέχεια έχουμε συνεργαζόμενους κλινικούς διαιτολόγους όπως είναι η κυρία Στεργίου και η κυρία Αδαμίδου η οποία βρίσκεται στο παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του Bioιατρική Plus σε σχέση με τα αντίστοιχα διατροφολογικά και εργομετρικά κέντρα? Νομίζω ότι η βασική διαφορά πέρα από την αξιοπιστία και το κύρος που προσδίδει το όνομα βιοιατρική γενικότερα στον κόσμο είναι ότι σε αυτό το χώρο μπορεί κάποιος να πάρει μια πλήρη διατροφική αξιολόγηση, εργομετρική αξιολόγηση και μαζί με το πλήθος των βιοχημικών, αιματολογικών αναλύσεων που μπορούν να γίνουν στο χώρο και των διαγνωστικών αναλύσεων επίσης που προσφέρει ο Όμιλος Βιοιατρική, να έχει σε μία ημέρα μια πλήρη αξιολόγηση του οργανισμού του και η οποία μπορεί να τον βοηθήσει πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρναούτη. Να είστε καλά.